είναι ότι είναι καμάρι το παιδί αυτό. Είναι υπερηφάνεια για όλους μας το να πηγαίνει στην Αγιά Σοφιά, το σύμβολο της Ορθοδοξίας και να σηκώνει τη σημαία εντελική. Είναι υπερηφάνεια για όλους μας και να γίνει πρότυπο αυτό το παιδί. Και μετά βεβαίως προκλήθηκε ο Ερντογάν και μιλάει ανιστόρητα και προκαλεί... Εδώ λοιπόν είναι... Είναι, να αναφέρουμε και το όνομά του, είναι ο Απόστολος Πάπα Θεοδόρου, ο οποίος μπήκε μέσα στην Αγία Σοφιά, κρατώντας στα χέρια την ελληνική σημαία. Έγραψε στο Instagram, αγαπημένη μου πόλη, για πάντα ελληνική. Και να πούμε ότι η συγκεκριμένη ενάρτηση υπήρξε και αναδημοσίευση από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπου οι περισσότεροι Τούρκοι έβριζαν με τα χειρότερα εδώ τον Έλληνα που σήκωσε ελληνική σημαία στην Αγία Σοφιά, η οποία είναι ελληνική. Και μπράβο σε αυτό το παιδί. Και μπράβο σε αυτό το παλικάρι. Μπράβο και συγχαρητήρια. Δεν έχω πω τίποτα άλλο. Η νεολαία μας, υπάρχει ο άλλος, ο στρατιώτης, ο Φατάρος, που εδώ, αν θυμάστε, στο Εθνόσημο από κάτω έβαλε την Αγία Σοφιά και εκείνον τον κυνήγησαν. Έχουμε παλικάρια νέους. Δεν θα συμφωνήσω εγώ με αυτούς που λένε και έξω ότι η νεολαία είναι κάτω. Όχι, η νεολαία είναι πολύ ψηλά. Πιο ψηλά και από εμάς που τα ναρκώσαμε αυτά τα παιδιά και προσπαθούμε να τα πατήσουμε το κεφάλι κάτω στο χώμα και να ασχοληθούμε με το τίποτα. Με το τίποτα της παιδείας, με το τίποτα του πολιτισμού, με το τίποτα που κυκλοφορεί γύρω μας. Όχι, αυτά τα παιδιά αντιδρούν απέναντι σε αυτά που δεν συμβαίνουν, που δεν τα κάνουν άλλοι. Βλέπετε ότι έχουν δυναμική και μπράβο τους και μαγκιά τους. Μάλιστα. Και να πούμε το εξής, ότι τον έχουν επικηρύξει οι Τούρκοι. Παράσιμο. Τον επικήρυξαν. Παράσιμο, Φίλιππε, παράσιμο. Ποιους επικηρύττουν. Μένουμε εδώ.